Λοιπόν, μάθαμε όλοι ότι τη Δευτέρα το μεσημέρι πέρασε η τροποποίηση του οργανισμού της ΙΤΙΑΣ. Είναι ένα θετικό γεγονός. Είναι το πρώτο βήμα μέσα σε μια σειρά κινητοποιήσεων που έχει γίνει για το νοσοκομείο της ΙΤΙΑΣ. Και έπεται και η δεύτερη κίνηση, η οποία είναι το ανεξάρτητο του οργανισμού. Βέβαια, επειδή η τροποποίηση αυτή δεν περνάει μόνο από το Υπουργείο Υγείας, αλλά είναι, θέλει διυπουργική απόφαση, εμείς δεν παραμένουμε μόνο ότι πέρασε μια υπογραφή και να αρχίσουμε να χαιρόμαστε και να μοιράζουμε εύσημα γενικότερα, αλλά πρέπει να κυνηγήσουμε να περάσει επτά άλλα δύο υπουργεία για να μην μπορέσει να σταματήσει πουθενά. Εμείς σας συμβούλιο, όπως πιστεύω και οι φορείς, θα συνεχίσουμε στον ίδιο αγώνα που κάναμε, που έχει ξεκινήσει εδώ και τρεις μήνες, με τελικό στόχο και έναν οργανισμό ο οποίος να είναι βιώσιμος για μια δευτεροβάθμια περίθαλψη, αλλά και έναν ανεξάρτητο οργανισμό για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε εμείς σαν ανεξάρτητο νοσοκομείο και όχι συνδικούμενο. Ο δεύτερος στόχος, το αυτοδιοίκητο, πιστεύω ότι θα έρθει σιγά σιγά, γιατί ήδη υπάρχουν κάποια προβλήματα στο θέμα της συνδιοίκησης και πιστεύω και το Υπουργείο θα καταλάβει ότι συνδιοίκηση με όρους και νόμους που έχουν βάλει είναι λίγο δύσκολο να γίνει λειτουργική. Τώρα, αυτό που θα ήθελα λιγάκι, γιατί τις τελευταίες μέρες έχω διαβάσει διάφορα δημοσιεύματα, εμείς που είμαστε αιρετοί, δηλαδή όπως το Διοικητικό Συμβούλιο των Εργαζομένων και οι άλλοι αιρετοί φορείς του τόπου, δεν μπορούμε να μοιράζουμε εύσημα. Τα εύσημα ανήκουν καθαρά μόνο στο σιτιακό λαό που έχει τρέξει και που δεν έχει κάνει, που ήταν ο μόνος που έβαλε τις πλάτες του για να κάνουμε εμείς το όλα τα άλλα και να κινητοποιήσουμε και να τον πάμε στο Ηράκλειο και να κάνουμε τις συγκεντρώσεις στην πλατεία και να δημιουργήσουμε ένα μέτρο πίεσης. Όλοι οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι, γιατί είναι θεσμικοί φορεί αιρετοί που τους ψήφισε ο λαός για να ασχοληθούν με τα προβλήματα του λαού. Άρα, οι αιρετοί που είναι αυτή τη στιγμή, τους ευχαριστώ που είχαν όλη τη διάθεση να βοηθήσουν τον τόπο τους, αλλά αυτό πιστεύω ότι είναι υποχρέωσή τους. Γιατί να ξέρετε ότι για να περάσει κάτι, υπάρχει μία ιστορία που φαίνεται μπροστά και ένα παρασκήνιο που δεν φαίνεται από πίσω. Σε αυτό το παρασκήνιο έχουν δουλέψει πάρα πολλά άτομα και ειδικά επειδή η ΣΥΤΙΑ δεν είναι δίπλα στο Υπουργείο Υγείας που είναι στην Αριστοτέλος. Έχουν δουλέψει πάρα πολλά άτομα που είναι στην Αθήνα. Είναι άτομα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη ΣΥΤΙΑ. Είναι άτομα που είχαν σχέση με τη ΣΥΤΙΑ και όλοι έχουν βάλει πλάτες για αυτό το θέμα. Άρα καλό θα ήταν να μην μοιράζουμε εύσημα, αλλά τα εύσημα να ανήκουν μόνο στο λαό που μας έχει υποστηρίξει για να γίνει αυτό το πράγμα που έγινε προχθές με την τροποποίηση του οργανισμού, και εμείς θεωρούμαστε ότι έτσι έπρεπε να έχουν γίνει τα πράγματα εξ αρχής.